Τάκη. Γιώργο, κοίταξε να δεις. Σημαίνει το εξής παράδοξο. Η Μελίνα είναι μία μέρα πίσω και δείχνει με συντρελή χαρά, χορεύει break dance, κάνει χορογραφίες, τη βλέπω πολύ όμορφα να αισθάνεται. Προφανώς έχει επανέλθει τελείως απότομα. Το break dance πότε το χόρεψα, Τάκη. Χθες το βράδυ. Είπα ότι θα χόρευα, αλλά δεν χόρεψα κάτι. Έκανες χορογραφία, Μελίνα, όχι, χαίρομαι γι' αυτό. Μπήκε μες στη θάλασσα με τον Ηλία τον Κότσι. Δεν έχω πεθάνει ακόμα, μου έχεις ανάψει το καντήλι από την προηγούμενη φορά. Δεν θέλω να φάω αγενείς προς τη Μελίνα, αλλά ας ακούσει τι έχω να τοποθετηθώ, γιατί προφανώς θέλω ότι ειρωνεύομαι. Αν καταλαβαίνει κάτι τέτοιο, πάλι από ότι έχει τύψει και νιώθει κάτι περίεργο για σένα. Ωραία, άρα δεν ξέρει τι είναι το breakdown. Εσύ δεν ξέρει να μιλάς, γιατί εγώ ξέρω τι λέω. Και μιλάω, πίστεψε με, πάρα πολύ καλά την ελληνική. Θέλω να, όταν σου λέω κάτι, να ακούς. Ναι, ακούω. Και σου εξήγησα ότι χτες σε είδαμε όλοι και έκανες χορογραφία στη φωτιά. Το έκανες ή δεν το έκανες? Πότε με το έκανε αυτό? Σήμερα ήταν η χτες, παιδιά, που το έκανε. Γιατί έχω χάσει από την κούραση. Σήμερα ήμουν όρθια και έκανα κάτι χόρευες. Βήματα που τραγούδαγε ο Κόβαλος. Μπήκες μες στη θάλασσα, χόρευε Γιώργο, έκανε το σβέρκο της έτσι, έκανε αυτά. Χάρηκα πάρα πολύ που το έκανε. Έτσι έκανα, έκανα διατάσεις. Μπήκε μες στη θάλασσα. Μη μου σαμποτάρεις το βίντεο κλιπ μου, θα μου κάνει χορογραφία. Όχι, δεν σαμποτάρω κάτι. Είδα έναν άνθρωπο, σου λέω. Παιδιά, ακούστε λίγο, είναι σοβαρό αυτό που λέω. Είδα έναν άνθρωπο να έχει επανέλθει πλήρως ξαφνικά, να μπαίνει μες στη θάλασσα μας με τον Ηλία τον Κότσι, να κάνει παιδιλιές, να κολυμπάει με τη μάσκα να κοιτάζει κάτω. Αυτό σημαίνει ότι αύριο μπορεί και να πει να παίξει. Τα ψάρια κάτω που να κοιτάζει πάνω. Αύριο μπορεί και να. Αυτό σημαίνει ότι αύριο η Μελίνα μπορεί να μπει και να παίξει. Οπότε αν αύριο η Μελίνα μπει και παίξει, εγώ θέλω η Μελίνα να είναι όπως θα συνα. Παιδιά, μπορώ να μιλήσω. Ναι, παιδιά, συγγνώμη. Αν μου επιτρέπετε δηλαδή. Να μιλήσω, ρε παιδιά. Αλήθεια, γελάμε για κάτι, αλλά πραγματικά ακούμε αυτά που λες. Είμαι πολύ υπομονετικός και ευγενής με εσένα, κυρία Μουρία. Μπορείς να πεις ότι και να μιλήσω μετά, αν θες. Δεν τα είπα μόνο εγώ. Ωραία. Συζητάμε. Εγώ κάτι. Λοιπόν, εγώ παίρνω τευτολογώ, Γιώργο. Και δεν λέω τώρα αλαντάλλον όπως λέμε στο χωριό μου. Την Μελίνα αυτό που είδα, γουστάρω να τη δω να μπει αύριο στο στίβο και να είναι το avatar που νιώσα από την αρχή και ήταν. Αλλά θα είναι. Αυτή είναι η απορία μου. Μελίνα. Παρακαλώ. Άκουσες τον Τάκη. Τον άκουσα, ναι. Εντάξει, δεν συμφωνώ με όλα όσα είπε. Breakdance ακόμα δεν έχω κάνει. Σήμερα στη φωτιά έκανα κάποια βηματάκια γιατί τραγούδαγε ο Ηλίας ο Μπόγδανος ένα τραγούδι του και συζητάγαμε για το βίντεο κλιπ και πώς μπορεί να γίνει και δεν ήταν κάτι extreme. Με τον Ηλία, ναι, μπήκαμε στη θάλασσα, κολύμπησα, είναι λογικό και το TRX που έχουμε φτιάξει το χρησιμοποίησα και ασκήσεις κάνω, γιατί έχω πει ότι είμαι πάρα πολύ καλά και ο γιατρός το έχει πει αυτό και αισθάνομαι ότι μπορώ να παίξω, ναι, οπότε δεν μπορώ από το κρεβάτι με το κολάρο ξαφνικά να σηκωθώ μια μέρα και να πάω να τρέξω, πρέπει να γίνει μια διαδικασία. Οπότε είμαι σε αυτή τη φάση, είτε μείνω στο παιχνίδι είτε φύγω, η ζωή συνεχίζεται, έτσι το βλέπω. Οπότε, ναι, τι άλλο να πω. Εγώ ήμουν ξεκάθαρος, δεν θέλω να φύγει, τι θέλω την Μελίνα. Η Μελίνα μου φέρνει πόντους, μου φέρνει φαΐ. Δεν θέλω να φύγει η Μελίνα. Αλλά αν όμως, Γιώργο, λέω, δεν μπορεί να παίξει, σίγουρα θα θέλει να παραμείνει ο Κρίς. Και να προσπαθεί, ας χάνει. Εδώ είμαστε για να αγωνιζόμαστε.